Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Σμαράγδα Φαρίδου, η αντιπρόεδρος της Κυπριακής Εστίας, η οποία θα μας μιλήσει για την προσφορά των Κυπρίων στους αγώνες του ελληνισμού. Κύριε Φαρίδου, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Γενική γραμματέας είμαι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Γενική Γραμματέας της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος. Ευχαριστώ την 4Ε και εσάς προσωπικά, κύριε Κλιματσίδα, γιατί για δεύτερη φορά τιμάτε την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος με το να μας καλέσετε σε μια επικοινωνία με το σταθμό σας. Την πρώτη φορά είχατε καλέσει τον πρόεδρό μας, τον κύριο Αλέξανδρο Μούστρα. Ο κύριος Μούστρα στέλνει τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες τους σε εσάς προσωπικά και στο κανάλι. Εμείς ως σταθμός δεν ξεχνάμε τους αγώνες των Κυπρίων και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες και για την προσφορά των Κυπρίων στους αγώνες του ελληνισμού. Γι' αυτό άλλωστε είχατε μια ενημερωτική εκδήλωση πρόσφατα, μιλήσατε γι' αυτό. Οπότε είναι ένα θέμα που δεν γνωρίζουν πολλοί, έτσι δεν είναι, κύριε Φαρίδου? Ναι, δυστυχώς πολλοί δεν το γνωρίζουν και γι' αυτό η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος κάνει μία προσπάθεια για να γίνει γνωστό και μάλιστα όπως θα είδατε και στην εικόνα που σας έχουμε στείλει, έχουμε στην Κυπριακή Εστία μία συλλογή φωτογραφίας όπου παρουσιάζεται αυτή η προσφορά των Ελλήνων, των Κυπριωτών σε όλους τους αγώνες του ελληνισμού. Είναι μια συλλογή από φωτογραφίες από όλους τους αγώνες, την οποία η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος και ο πρόεδρος μας, ο κύριος Μούστρας, τη διαθέτει σε οποιονδήποτε οργανισμό ή εκπαιδευτήριο θα ήθελε να τη χρησιμοποιήσει για να αναδείξει ακριβώς την προσφορά των Κυπρίων. Η Κυπριακή Εστία συμπληρώνει μάλιστα φέτος τα 40 χρόνια της δράσης της. Τέλεια. Και γι' αυτό έχει... Για την προσφορά όμως, να μας πείτε έτσι ενδεικτικά και για τον κόσμο που μας ακούει τώρα, για την προσφορά των Κυπρίων, ένα παράδειγμα. Βεβαίως, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Ακόμη αν αρχίσουμε και από τον Τροϊκό πόλεμο, όλος ο χαλκός για τα όπλα των Ελλήνων πολεμιστών είχε πάρθει από τον χαλκό της νήσου Κύπρου. Αν δούμε τις διάφορες πόλεις που υπάρχουν σήμερα, είναι ιδρυμένες από Έλληνες αγωνιστές του Τροϊκού πολέμου. Εάν πάμε στην εποχή του 1821, που η Κύπρος βρισκόταν και εκείνη ήδη από το 1570 κάτω από την τουρκική σκλαβιά, έχουμε να πούμε τον Ιωάννη τον Καρατζά από την Λευκοσία, ο οποίος ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της φιλικής εταιρείας και θανατώθηκε μαζί με τον Ρήγα Φεραίο. Έχουμε πολλούς Κυπρίους στη Λάπιθο, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον Κανάρη όταν έφτασε εκεί με τα καράβια του. Έχουμε πολύ αίμα κυπριώτικου ελληνισμού που χύθηκε το 1821 και βεβαίως πρώτο να πούμε τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Μαζί με τους τρεις Μητροπολίτες, τον Χρύσανθο Πάφου, Μελέτιο Κητίου, Λαβρέντιο Κυρινίας, δεν είναι οι μόνοι, υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά για όλους μας είναι εμβληματικά πλέον εκείνα τα λόγια που είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζηρη του κόσμου, που δείχνει βέβαια ότι η Κύπρος εμπεριέχεται μέσα στην Ρωμιοσύνη, στον ελληνορθόδοξο δηλαδή πληθυσμό. Έχουμε πολλούς οι οποίοι πέσανε μαζί με τον στο πλήρωμα του Κανάρη. Έχουμε πολλούς που έπεσαν κατά την έξοδο, την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Γι' αυτό εξάλλου και στο Μεσολόγγι υπάρχει ο κήπος των ηρώων. Η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου έχει στήσει μνημείο σε αυτούς τους Κύπριους, όπως ήταν ο Χριστόδουλος, ο Κοκκινόφτας, ο Ιωάννης, ο Κύπριος. Υπάρχει μια ολόκληρη φάλαγγα Κυπρίων αγωνιστών που είχαν και την δική του σημαία, την σημαία ελληνική πατρίς Κύπρου, έτσι έγραφε, και ήταν ένα άσπρο πανί με ένα γαλάζιο σταυρό. Έτσι, πραγματικά όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, κυρία Φαρίδου, πρέπει να αναδεικνύονται και πολύ καλά κάνετε και διοργανώνετε ημερίδες, ενημερωτικές εκδηλώσεις, είναι μεγάλη η προσφορά σας. Ναι, βεβαίως, γιατί η Ελλάδα μας είναι γεμάτη από Κύπρο. Όπου και αν πας στην Κύπρο συναντάς την Ελλάδα. Παντού θα δούμε μνημεία στημένα για Κύπριους αγωνιστές που έπεσαν μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες για την ελευθερία της Ελλάδος, γιατί και η Κύπρος κομμάτι της Ελλάδος ήταν που πάντα ήθελε να ενωθεί. Και αυτό ήταν και ο στόχος εκείνου του αγώνα του 55-59. Δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από την Αγγλία, αλλά και η ένωση με την Ελλάδα.
αλλά μιας που είμαστε κοντά στον μακεδονικό αγώνα, αξίζει να αναφερθούμε σε έναν μακεδονομάχο Κυπραίο, που ήταν και γνωστός με το όνομα ο Κυπραίος, και τον αναφέρω συγκεκριμένα τον Γεώργιο Αργυρίου, γιατί βρίσκεται εδώ δίπλα μας, στο Κυλικής. Αν πάμε στο Κυλικής, ένας δρόμος λέγεται Οδός Γεωργίου Αργυρίου ή Κυπραίου. Τον αφιέρωσαν οι Κυλκισιώτες σε αυτόν τον Κυπραίο μακεδονομάχο, που σε ηλικία μόλις 17 ετών πήγε στην Αθήνα για να καταταγεί εθελοντής στα αντάρτικα σώματα. Πολλές φορές είχε πληγωθεί και συνέχισε τον αγώνα του, και μετά τον μακεδονικό αγώνα συνέχισε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγινε ένα με το Κυλκής. Έμεινε εκεί, παντρεύτηκε εκεί, και μάλιστα εκεί στο Κυλκής είναι γνωστή μια περιοχή που λέγεται η Μάντρα του Κυπραίου. Την οδό Κινκινάτου την μετονόμασαν σε οδό Γεωργίου Αργυρίου. Πόσο κοντά μας δηλαδή είναι, πολλές φορές βλέπουμε οδούς με ονόματα, μπορεί να μην ξέρουμε την ιστορία, και πίσω από εκεί να κρύβεται και ένας Κύπριος αγωνιστής. Είναι πολύ γνωστός από όλους τους μακεδονομάχους ο Γεώργιος Αργυρίου, και ένας άλλος βέβαια είναι ο Κώστας Λοΐζου Βραχίμης Λοϊζίδης από την Αμόχωστο, ο οποίος αγωνίστηκε δίπλα στον Παύλο Μελά. Και όταν επέστρεψε στην Κύπρο, συνέχισε το επάγγελμα του ξυλουργού. Πάρα πολλά ονόματα μπορούμε να πούμε, και πολλοί δάσκαλοι Κύπριοι βοήθησαν στη συνέχεια όταν η Μακεδονία ελευθερώθηκε για να διδάξουν την ελληνική γλώσσα. Πολύτιμα όλα αυτά, κυρία Φαρίδου. Ετοιμάζετε κάτι τώρα στο άμεσο μέλλον ως εστία? Ως εστία ετοιμάζουμε να έχουμε την αίθουσά μας ανοιχτή προς τον κόσμο που θέλει να έρθει, να γνωρίσει την Κύπρο, να γνωρίσει τις ενδυμασίες. Έχουμε και πολλές κυπριακές ενδυμασίες, να γνωρίσει γενικά τον πολιτισμό, να δει πόσο κοντά και πόσο αδέλφια είμαστε, Κυπριώτες, Ελλαδίτες, Έλληνες όλοι, πώς μας ενώνουν όλοι αυτοί οι αγώνες και οι θυσίες που έγιναν για την ελευθερία, γιατί και στους Βαλκανικούς να πάμε, ο Τσανγκαρίδης, στους παγκοσμίους πολέμους, παντού παντού θα βρούμε Κυπρίους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδος. Και ετοιμάζει βέβαια η Κυπριακή Εστία πολλά να κάνει. Είναι ανοιχτή, όπως είπαμε, διαθέτει αυτή τη συλλογή από τις φωτογραφίες, την οποία την διαθέτει στο να την πάρουν όποιοι οργανισμοί, εκπαιδευτήρια, σχολεία, όποιος ενδιαφέρεται και έχει χώρο να την στήσει, για να γνωρίσουν όλοι. Γιατί βέβαια ένας στόχος της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος είναι βέβαια και το να ευαισθητοποιήσει όλους τους πολίτες σχετικά με το ότι η Κύπρος, το ελληνικό ματωμένο αυτό κομμάτι του ελληνισμού, βρίσκεται για 48 χρόνια υπό παράνομη κατοχή του 37% του εδάφους της, και είναι ένα κομμάτι πληγωμένο. Έτσι, του ελληνισμού. Έτσι ακριβώς. Κύριε Φαρίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε, και μεταφέρω πάλι τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες του Προέδρου Αλέξανδρου Μούστρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Κυρία Φαρίδου, λοιπόν, Γενική Γραμματέας Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Χθες μιλούσαμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιερισσού, αν θυμάστε, την προσφορά της Εκκλησίας στους αγώνες το 1821, της τοπικής Εκκλησίας Ιερισσού. Σήμερα αναδεικνύουμε αυτό το κομμάτι εδώ, την πολύτιμη βοήθεια των Κυπρίων στους αγώνες του ελληνισμού. Ακούσατε έτσι ενδεικτικά ονόματα, είναι πραγματικά πάρα πάρα πολλά. Η Κυπριακή Εστία τα ανέδειξε και γι' αυτό και επικοινωνήσαμε. Μια μικρή ανάσα θα πάρουμε τώρα και θα περάσουμε στην επικαιρότητα.